Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης να πάρει πίσω την απόφαση για αναστολή των εργασιών στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Τρίτη πρωί και οι μεταλλορύχοι έχουν συμπληρώσει 15 ώρες μέσα στην υπόγεια στο Άκους Ολυμπιάδας. Διαρκώς αυξάνονται. Όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν μέσα για συμπαράσταση. Ένας πολιτικός δεν ήρθε εδώ. Ένας πολιτικός ο οποίος είναι στα γραφεία του με τις γραβάτες του και με τα πουκάμισά του αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα σε στοές. Με σύνθημα «Δεν αποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε», οι μεταλλορύχοι κάνουν λόγο για προεκλογική απόφαση και ζητούν από την κυβέρνηση και τον Πάνο Σκουρλέτη να αποκαταστήσει την αδικία και να μην χάσουν τις δουλειές τους. Έχω δύο παιδιά, ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκινάει ο χειμώνας. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα δεν ξέρω. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με συγκεντρώσεις σε Υπουργεία, Δημαρχία αλλά και στη ΔΕΘ. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος για μας είναι να ξαναρθούμε σε δουλειά. Ξαναρθούμε σε δουλειά όπως ήμασταν όλοι και ο Τσίπρας με την παρέα του μας έστειλε στην ανεργία. Θα καθίσουμε μέσα στους στοές και όπου αλλού χρειαστεί μέχρι να δικαιωθούμε. Η δικαίωσή μας είναι να ξαναέρθουμε σε δουλειά όλοι όσοι ήμασταν, ούτε ένας άνεργος. Η συγκίνηση είναι ότι εγώ είμαι γιος μεταλλορύχου. Μεγάλος από τα μεταλλεία. Έχουμε ζήσει το ίδιο έργο θεατές πολλές φορές. Ο πατέρας μου πάσχει από την νόσο των μεταλλορύχων και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να συμβεί το παραμικρό. Ακόμα κι αν σε αυτό μπορεί να ευθύνεται κάποια ανόητου τύπου απόφαση όπως αυτή που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Από την πλευρά του, ο Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε ότι είναι λάθος να ερμηνεύεται η απόφασή του για τις σκουριές με προεκλογικούς όρους και πρόσθεσε ότι έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται την εργασία και το περιβάλλον. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι τα επεισόδια δεν εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον την πολιτική της κυβέρνησης που είναι αυτή που σας είπα, της υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Ναι. Έχω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στην ευθύνη που έχω να λάβει, να υπερασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον, ωραία, το περιβάλλον, ναι, τις ζωές εκεί πέρα και προφανώς και την εργασία. Αλίμονο να πάμε και να πούμε περιβάλλον ή εργασία, ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, πολλοί έκαναν λόγο για μια προεκλογική απόφαση της κυβέρνησης. Το σχόλιο των καλεσμένων μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παλέψει σε αυτό το κομμάτι και σκληρά κιόλας. Άρα το να λέγεται αυτό είναι κενό, είναι γράμμα κενό. Εκείνο όμως που θέλω να πω και να το πω προς τους εργαζόμενους, να προσέξουν γιατί πολλές φορές οι εργαζόμενοι γίνονται προμετωπίδα των αφεντικών τους και δεν, οι ίδιοι δεν παλεύουν για τις συνθήκες εργασίας τους, για τις συνθήκες ζωής της οικογένειάς τους. Βεβαίως έχουν δικαίωμα στην εργασία, αλλά με όρους. Μάλιστα. Με όρους ποιότητας εργασίας και ποιότητας ζωής. Το αν λοιπόν μια κυβέρνηση προσπαθεί να διαφυλάξει και τη δουλειά τους και την ποιότητα στη δουλειά τους και τους κανόνες για όλη την Ελλάδα και ποιοτικά και οικονομικά είναι υπέρ τους, δεν είναι κατά τους. Ας το σκεφτούν λίγο καλύτερα και θα δουν τι σημαίνει τα ατυχήματά τους κλπ. Δεν θέλουν συμβουλές. Αυτό που θέλουν είναι εργασία. Το ιερό δικαίωμα στην εργασία συνταγματικά καταχυρωμένο. Και είναι ντροπή. Για να μην πω τίποτα βαρύτερο. Παραμονή των εκλογών να τους πιάσει ο πόρος για το περιβάλλον. Αυτή η δουλειά είναι και 11 χρόνια. Ο κ. ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας είναι 7 μήνες. Ήταν παραμονή των εκλογών να θέσουν στη Βόρειο Χαλκιδική, όπου υπάρχει τρομακτική ανεργία, 5.000 οικογένειες στην πείνα και στην εξαθλίωση. Είναι για μένα ντροπή. Κανείς δεν λέει όχι και υποτιμά, και υποτιμά Σταθά, το περιβάλλον. Το υποτιμά το περιβάλλον. Αλλά λαμπρό πεδίο για να παραμονή των εκλογών, κυρία Καρακώστα. Παραμονή των εκλογών. Δεν μπορείτε να φτάσει. Πότε δεν έχει σχέση. Έχει καθυστερήσει 3 μήνες ο κύριος Λαφαζάνης. 7 μήνες τι κάνατε λοιπόν. 3 μήνες έχει καθυστερήσει ο κύριος Λαφαζάνης. Με ενδιαφέρει πέρα Λαφαζάνης. Με ενδιαφέρει η κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση κάνει σπέκουλα προεκλογική. Να ακούσει το σχόλιο του Κώστα Πουλακή, παρακαλώ πολύ. Ίσα ίσα θα πρέπει να το κάνουμε όπως για να μας ψηφίσουν. Όχι, κάνετε να ζήσω. Εσά το μυαλό σα είναι. Να ακούσετε και το σχόλιο. Δεν σκέφτεστε, κυρία Καρακώστα. Δεν σκέφτεστε πώς θα βγάλει το χειμώνα η οικογένεια. Του εργαζόμενου. Είπαμε να μας στείλει. Σύντομη, γιατί να προλάβουμε όλοι. Λοιπόν, το σχόλιο. Όχι, όχι, δεν ακούστηκε καλά. Το σχόλιο του Κώστα Πουλακίδα για το θέμα. Ωραία. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εγκρίνει, που εγκρίθηκε επί κυβέρνηση Σαμαρά, και δεν κάνω πολιτικό σχόλιο, ότι που δεν έχει σχέση πολιτικό. Αναφέρεται ότι θα υπάρξει η μη βιομηχανική επίδειξη στον τόπο παραγωγή, η οποία λέγεται smash melting, η οποία προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρχει χρήση χημικών αποβλήτων.
Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχει αυτό στις 26 Μαΐου, στις 26 Μαΐου, τρία χρόνια μετά, η επιχείρηση έστειλε ένα γράμμα και είπε ότι εμείς δεν το εφαρμόζουμε. Αυτό έτσι ακριβώς έγινε. Στις 25 ή 26 Μαΐου και είπε ότι δεν το εφαρμόζουμε. Επομένως, αρνήθηκε η επιχείρηση να τηρήσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είναι εγκεκριμένη από την Ελληνική Βουλή. Καθυστέρησε η κυβέρνηση τρεις μήνες να αντιδράσει σε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μία τελευταία φράση, υπενθυμίζω ότι 20 χρόνια, 15.000 οικογένειες που ζουν στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, τις πρόχναμε να επενδύσουν στον τουρισμό. Και να ακούσουμε όταν λοιπόν τώρα θα τους καταστρέψουμε την επένδυση που έχουν κάνει στον τουρισμό. Κόστα μου, δεν θα προλάβει ο κύριος Σταθάς. Λοιπόν, να κλείσουμε το σχόλιο του κύριου Σταθάς. Να απαντήσει και ο τουρισμός. Τελείωσα και διακόμμα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Με όρους και κανόνες. Να μιλήσετε, να πάτε εκεί να τα πείτε αυτά. Δεν είπαμε όχι εμείς στα όργια. Να τηρήσει τη μελέτη. Να τηρήσει τη μελέτη επιχείρηση. Σας παρακαλώ πολύ. Σεβαστείτε τον κύριο Σταθά. Αδείξουμε ένα πολιτισμό στο διάλογο μας. Σας έχω πει ότι έχουμε ένα λεπτό για τον καθένα. Λοιπόν, κύριε Σταθά, 30 δεύτερα μείνανε. Να κάνω δεύτερο εγώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που γίνεται εκεί στη Χαλκιδική, επειδή έχω πάει και επί τόπου, επειδή και εγώ είμαι εργάτης, ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που η κυρία Καρακώστα πολλές φορές χρησιμοποιεί τους εργάτες στα αφεντικά μπροστά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα, γιατί ούτε πρέπει να καταστραφεί το περιβάλλον, γιατί θα γίνει εξαγωγή, θα πάρουν το χρυσό και μετά τι θα μείνει για τις επόμενες γενιές. Δεν τελειώνει η ζωή σε 5, σε 10, 20, 30 χρόνια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Και ένα επιπλέον είναι να δούμε και πώς θα το πάρουν αυτό το πλούτο από εκεί πέρα. Το πάρουν και τσάμπα αυτά τα ωραία τα παιδάκια από τον Καναδά. Και τι θα αφήσουν και πίσω, μας αφήσουν πίσω τίποτα. Θα τους αφήσουν. Συγγνώμη λίγο. Άστε αριστερά τώρα, ενώθηκε, εντάξει τώρα. Η αριστερά κλέζουν. Λοιπόν, καθόλου ενωμένη πάντω δεν τη βλέπουμε, λοιπόν, κυρία Καρακώστα. Άλλο κόμμα λοιπόν, η Λαϊκή Ενότητα, άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, μα αφήνετε συνεχώ εχμέ ότι μπορεί και να συνεργαστείτε. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Σταθά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μία κουβέντα όμω, κύριε Σταθά. Έχετε δίκιο. Ζητώ συγγνώμη εγώ προσωπικά. Πρέπει να, όταν γίνεται μια επένδυση, πρέπει να βλέπουμε σε βάθος χρόνου τι θα μας αφήσει τον τόπο. Και θα πω το εξής στους συναδέλφους πάνω εργαζόμενους, γιατί τους έχω πει και επειδή γνωριζόμαστε κιόλας. Πρέπει να δουν και επόμενες γενιές τα παιδιά τους αν θα έχουν δουλειά. Λοιπόν. Και αν θα μείνουν εκεί. Και αν θα τους αφήσουν πίσω μια έλλειμμος. Να σας ευχαριστήσω όλους, κυρία Καρακώστα, κυρία Γιακουμάτη, κύριε Σταθά και τον Κωστά Πουλακίδα. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ο διάλογος από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Η ενημέρωση στον Sky συνεχίζεται. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Σταθά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί η προεκλογική ρητορική. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά.